Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Πάνω από όλα υγεία. Σας συζητάμε για θέματα που αφορούν στον άνδρα, συγκεκριμένα ουρολογικά ζητήματα. Μιλάμε λοιπόν για τον προστάτη και ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη και πιο ειδικά για την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, που είναι η βραχυθεραπεία. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Στέλιος Βούλγαρης, ο οποίος είναι χειρουργός ουρολόγος, είναι διευθυντής του τμήματος της βραχυθεραπείας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό και του Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε λοιπόν και να πούμε ακόμα περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη και με την βραχυθεραπεία του τμήματος βραχυθεραπείας ουσιαστικά που είστε και διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. Να πούμε, είπαμε τι είναι το τμήμα βραχυθεραπείας, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος της θεραπείας αυτής. Τώρα, κύριε Βούλγαρη, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος και είπαμε κάποια στοιχεία για τη βραχυθεραπεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού δούμε και άλλα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, πόσο είναι αποτελεσματική, ας πω, ας σας ρωτήσω αυτό, η βραχυθεραπεία είναι αποτελεσματική? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχομαι από τους ασθενείς μου στο ιατρείο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και ναι. Απόλυτα κατανοητό. Ναι. Όλα καλά, υψηλή τεχνολογία, υψηλή εξειδίκευση. Το σημαντικό είναι να είναι κάτι αποτελεσματικό. Έτσι. Συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Πολύ ωραία. Όλες οι μορφές θεραπείας που ανέφερα, τις ξαναλέω εντάχει, η βραχυθεραπεία, η ριζική προστατεκτομή, το χειρουργείο που λέει ο κόσμος και η εξωτερική ακτινοβολία και οι τρεις είναι εξίσου αποτελεσματικές και έχουν άριστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Αυτό έχει αποδειχθεί δεκαετίες τώρα με πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε πολλές χώρες του κόσμου. Χιλιάδες ασθενείς έχουν συγκριθεί με παρόμοια χαρακτηριστικά και έχει βρεθεί ότι και οι τρεις θεραπείες είναι εξίσου αποτελεσματικές. Γι' αυτό και προτείνονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας. Πολύ ωραία. Για να προταθεί κάτι σε κατευθυντήριες οδηγίες ενός τόσο σημαντικού επιστημονικού φορέα, περνάει από κόσκινο, για να είμαστε σίγουροι. Οπότε είναι κάτι που με σιγουριά μπορούμε να πούμε στους ασθενείς μας, ότι η αποτελεσματικότητα είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, τότε θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τις περιπτώσεις σε ομάδα χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη. Γιατί όπως είπα πριν, ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι σε όλους τους άνδρες η ίδια ιστορία. Δεν υπάρχει η ίδια επικινδυνότητα. Σωστά. Αυτό που χρησιμοποιούμε συχνά μεταξύ μας οι ουρολόγοι, είναι κλισέ, αλλά είναι ωραίο κλισέ και μου αρέσει να το χρησιμοποιώ πάντα, είναι ότι λέμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι γατούλες, που είναι ευτυχώς η πλειοψηφία. Ναι. Αλλά έχει και ένα μικρό ποσοστό που είναι τίγρης και είναι πολύ επικίνδυνος καρκίνος και πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ επιθετικά με θεραπείες επιθετικές. Τίγρης σημαίνει καρκίνος, έτσι. Τίγρης σημαίνει επιθετικός καρκίνος. Πάντα μου αρέσουν τα. Ο επιθετικός, ναι, ο επιθετικός. Πάντα μου αρέσουν τα κλισέ. Πραγματικά είναι παραστατικά. Νομίζω πως ειδικά στο προστάτη ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όταν έχουμε να κάνουμε με γατούλες, το ποσοστό επιτυχίας που αυτό τι σημαίνει όταν λέμε, πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει. Το λέω πολύ συχνά αυτό στους ασθενείς μου. Ναι, γιατρέ. Να ξέρουμε τι σημαίνει όταν λέμε ποσοστό επιτυχίας. Τους λέω. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ακριβώς. Και πρέπει να το ξέρουμε κι εμείς. Ειδικά στην κατηγορία που είπαμε με τις γατούλες, δηλαδή χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου. Λέω στον ασθενή μου, αν μου υπογράψεις εδώ ένα χαρτί και μου πεις ότι εγώ θέλω σε 10 χρόνια από τώρα να πεθάνω, 100% να πεθάνω. Δεν θέλω να ζήσω πάνω από 10 χρόνια. Ποιος το λέει αυτό? Ακριβώς. Αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να το λέει, θα το έλεγα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, η επιβίωση μετά από βραχυθεραπεία, ριζική προστατεκτομή ή εξωτερική ακτινοβολία στα 10 χρόνια, δηλαδή αν ο άνδρας θα είναι ανάμεσά μας, είναι 100%. Είναι σίγουρο ότι θα είναι ανάμεσα μας, κάνοντας οποιοδήποτε από αυτά τα τρία. Στην ομάδα υψηλού κινδύνου, που λέγαμε πριν, στους τίγρες, στην μειοψηφία, μπορεί αυτό να μην είναι 100%, να είναι όμως 90%. Πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Κύριε Βούλγαρη, τώρα να πούμε πώς γίνεται η βραχυθεραπεία. Να πάμε ουσιαστικά να δούμε και μία ακόμα εικόνα. Όχι, πρώτη, δεύτερη είδαμε και την τρίτη που ήταν το βιντεάκι. Την τέταρτη εικόνα μπορούμε να δείξουμε τώρα και να την εξηγήσουμε. Και παράλληλα να πούμε και κάποια έτσι στοιχειώδη στοιχεία για την βραχυθεραπεία. Για τη διαδικασία. Για τη διαδικασία, ναι. Να πούμε αυτό που βλέπουμε, τι γιατί βλέπουμε, ίσως αυτή φαίνεται σαν υπτάμενος δίσκος ή κάτι τέτοιο στους τηλεθεατές μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η εικόνα που έχουμε, κυρίως η ακτινοφυσική,
στον υπολογιστή, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου, είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα του υπερήχου, που είναι το μηχάνημα του υπερήχου, είναι τα δικά μου μάτια ουσιαστικά, γιατί η επέμβαση αυτή γίνεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα, χωρίς εμείς να βλέπουμε, μόνο από τον υπερήχο βλέπουμε τι συμβαίνει. Ο υπέρηχος λοιπόν είναι τα δικά μου μάτια, αυτή η εικόνα είναι τα μάτια των ακτινοφυσικών, να το πούμε έτσι. Μάλιστα, ναι. Ουσιαστικά βλέπουμε εδώ μια προσομοίωση του προστάτη, μια τρισδιάστατη απεικόνηση του προστάτη του συγκεκριμένου ασθενούς. Όπως λέω συχνά, ο προστάτης είναι σχεδόν σαν το δεκτυλικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ο κάθε άντρας έχει διαφορετικό μέγεθος και σχήμα προστάτη. Πολύ δύσκολο να βρεις δύο προστάτες που να είναι ολόιδια. Άρα, για τον κάθε ασθενή, θα πρέπει να κάνουμε, και έρχομαι εδώ στο ερώτημά σας, θα πρέπει να κάνουμε, πριν φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, θα πρέπει να κάνουμε πρώτα μία επίσκεψη ημέρας στο Διαβαλκανικό, δηλαδή έρχεται το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, κατά την οποία παίρνουμε λεπτομερείς εικόνες υπερήχου, σαν φωτογραφίες, ας το πούμε έτσι, ή μπορούμε να το σκεφτούμε, αν ο προστάτης, ας πούμε, είναι σαν ένα μανταρίνι, σκεφτείτε το μανταρίνι να το κόβουμε φέτες. Έτσι παίρνουμε τις εικόνες, φέτες των 5 χιλιοστών, ούτως ώστε με αυτό το δυσδιάστατο εργαλείο, με τη δυσδιάστατη αυτή εικόνα, να τις βάλουμε τη μία δίπλα στην άλλη στον υπολογιστή που δείξαμε εδώ και να δημιουργήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο που είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Ο προστάτης εδώ είναι το κόκκινο, η ουρήθρα που είπα πριν ότι περνάει μέσα από το προστάτη είναι αυτός ο πράσινος σωλήνας που φαίνεται να περνάει μέσα από το προστάτη. Φαίνεται πολύ ωραία. Και αυτό που φαίνεται μπλε από κάτω είναι το έντερο, το ορθό, το τελικό τμήμα του εντέρου, το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε. Γιατί απεικονίζουμε αυτά τα όργανα, λέγονται ευγενή όργανα ή όργανα σε κίνδυνο από την ακτινοβολία που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τέτοιο πλάνο θεραπείας, με άλλα λόγια πρέπει να βάλουμε τους κόκκους μας που σώζουν ζωές. Τέτοιες συνθήκες έτσι, ναι, για να προστατεύσουμε ουσιαστικά αυτά τα ευγενή όργανα. Πρέπει ταυτόχρονα, βλέπετε πόσο κοντά είναι, φαίνεται σε αυτή την εικόνα πόσο κοντά είναι όλα. Ναι, όλα φαίνεται μαζί. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά το πρέπει ένα με το άλλο. Και ναι, να σκοτώσουμε το καρκίνο μέσα στο προστάτη. Δεν μπορούμε να μην ακτινοβολήσουμε το προστάτη για να προστατεύσουμε τα άλλα, να μην κάνουμε δουλειά δηλαδή. Ναι. Πρέπει να σκοτώσουμε και το καρκίνο μέσα στο προστάτη και να προστατεύσουμε τα άλλα. Ναι, αλλά η προσπάθεια τόσο λεπτή, προκειμένου να προστατεύσετε και τα υπόλοιπα όργανα. Ακριβώς. Σαφώς. Και το ίδιο ακριβώς φαίνεται αν δούμε και την επόμενη εικόνα. Για να δούμε και την επόμενη. Έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται νομίζω ένα λίγο μεγαλύτερο προστάτη, ο οποίο όπω το βλέπουμε εδώ. Εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα η κόκκι. Βλέπουμε πάλι την ουρήθρα, το σωλήν αυτό που περνάει μέσα. Η κόκκι είναι αυτή τα λεπτά. Ακριβώ. Αυτό που δεν είπα πριν ότι τα κίτρινες αυτές βούλες, ας πούμε, είναι οι κόκκοι, οι οποίοι βλέπετε ότι είναι πραγματικά στοιχημένα σαν στρατιωτάκια. Όντως. Πώς το επιτυχάνουν αυτό? Πώς το επιτυχάνετε αυτό? Το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτοί που βλέπουμε τώρα, οι κόκκοι που βλέπουμε τώρα, έρχονται, κατασκευάζονται στην Αμερική μόνο καταρχήν, πουθενά άλλο στον κόσμο, έρχονται έτοιμοι από το εργοστάσιο, προφορτωμένοι. Είναι ήδη μέσα σε βελόνες, δηλαδή ειδικές βελόνες, και συνδέονται μεταξύ τους με ένα απορροφήσιμο ράμα. Με ένα ράμα δηλαδή που μετά από 50-60 μέρες λιώνει. Μάλιστα. Ο λόγος που υπάρχει το ράμα αυτό είναι για να τους συγκρατήσει ακριβώς όπως τους θέλουμε εδώ στο πλάνο. Στο σημείο εκείνο που πρέπει να βγουν. Δηλαδή αυτό το πλάνο που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας είναι αυτό που εμείς θέλουμε να επιτύχουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Ναι, έχει επιτυχία. Άρα η τεχνολογία εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν έχει σημασία μόνο η ιατρική ικανότητα ή η ικανότητα των ακτινοφυσικών, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε συνδυασμό και η τεχνολογία. Και όλα αυτά τα οποία είπαμε, και η τεχνολογία και η ακτινοθεραπεία, όλα μαζί. Άλλη εικόνα έχουμε, νομίζω έχουμε και ακόμα μία εικόνα. Έχουμε άλλη μία εικόνα που ουσιαστικά αυτό που μας δείχνει, θα δείτε εδώ, βλέπουμε, αν μπορέσετε να το φανταστεί κάποιος, την προηγούμενη εικόνα ακριβώς βλέπουμε, αλλά τώρα είναι καλυμμένη με ένα άσπρο. Όντως, το άσπρο αυτό σαν σύννεφο είναι ουσιαστικά το νέφος της ακτινοβολίας. Το νέφος αυτό πρέπει να καλύψει όλο το προστάτη. Μάλιστα. Επί του παρόντος, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, θεραπεύουμε όλο το προστάτη σαν να είχε όλος καρκίνο. Μάλιστα. Δεν θεραπεύουμε εντοπισμένα μόνο εκείνο το σημείο. Ο λόγος είναι επειδή ακόμα δεν έχουμε πιστεί ότι, ακόμα και αν ξέρουμε ότι είναι, ας πούμε, πάνω δεξιά, σε ένα σημείο ο καρκίνος, υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μία, αυτό που λέμε, πολυαιστιακή νόσος. Δηλαδή υπάρχουν και μικρές αιστείες σε άλλα σημεία του προστάτη. Μάλιστα. Γι' αυτό και τον θεραπεύουμε όλο. Άρα λοιπόν αυτό θεραπεύεται συνολικά. Ακόμα συνολικά. Και στα σημεία τα οποία ίσως μπορεί να μην γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι αιστείες του καρκίνου στον προστάτη, να μπορούμε έτσι να
Όμως, ακριβώς όπως το λέτε, mm-hmm. είναι πολύ σωστά. Η αντίληψή σας είναι θαυμαστή, πραγματικά. αυτό που όμως μπορούμε και είναι και το πλεονέκτημα της βραχυθεραπείας ναι. σε αντίθεση με την εξωτερική ακτινοβολία αλλά και με το χειρουργείο, mm-hmm. είναι ότι αν ξέρουμε από τη βιοψία τη στοχευμένη, την ειδική που έχουμε κάνει, την περινεϊκή βιοψία, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις βιοψίες, είχαμε μιλήσει γι' αυτό 2 χρόνια πριν. Ναι. Αν ξέρουμε ότι είναι, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι, να το πούμε, η αιστεία, η κακή του καρκίνου, με εκείνο το σημείο mm-hmm, στο προστάτη, mm-hmm, πάνω mm-hmm. δεξιά, ας πούμε, μπορούμε να εντοπίσουμε και να δώσουμε ακόμη περισσότερη ακτινοβολία σε εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Να ακτινοβολήσουμε και τον υπόλοιπο προστάτη, αλλά να εντοπίσουμε εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά. Μάλιστα. Τώρα, ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παρ' όλα αυτά, έχω ακόμα λίγες ερωτήσεις. Θα σας κουράσω ακόμα λίγο. Είναι χαρά μου, λοιπόν, είμαι πάντα να βρίσκομαι. Θέλω να ρωτήσω. Είπατε ότι υπάρχει μία μέρα νοσηλεία. Μία μέρα, όχι ναι. νοσηλεία, επίσκεψης, είπατε, αν δεν κάνω λάθος. Το ιατρικό διαβαλκανικό. Προκειμένου να δώσετε, να κάνετε κάποιες. Το πλάνο ουσιαστικά. Το πλάνο. Της θεραπείας. Και να δείτε, να κάνετε και κάποιες. Τι είπατε, είναι ένα υπερηχογράφημα. Είναι ένα εξειδικευμένο υπερηχογράφημα. Ναι. Ούτως ώστε να προετοιμάσουμε με βάση αυτό, ναι. να προετοιμάσουμε το πλάνο της θεραπείας. Με απλά λόγια, ναι. να δούμε πόσους κόκκους θα χρειαστεί ο συγκεκριμένος άντρας, γιατί είπαμε κάθε προστάτης είναι έχει πραγματικά διαφορετικός. Ναι, έχετε δικό του μέγεθος. Ναι, δικό του μέγεθος και σχήμα. Και σχήμα. Δηλαδή υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν το ίδιο μέγεθος, έχουν 35 κυβικά εκατοστά προστάτη. Και ο ένας είναι μακρόστενος, ο άλλος είναι κοντός και χοντρός. Γιατί όλοι με τα θέματα που έχουμε συζητήσει, τέλος πάντων, και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους, ναι. φανταζόμαστε τον προστάτη σε σχήμα καστάνου, αυτό το μέγεθος το οποίο ναι. έτσι βλέπουμε και λέμε. Αυτό είναι ο προστάτης από τα βιβλία ανατομίας. Ακριβώς. Στην πραγματική ζωή δυστυχώς δεν είναι πάντα δεν έτσι. Δεν είναι. Αν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα, μάλιστα. πολύ πιο εύκολα τεχνικά. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν η επίσκεψη ημέρας. Άρα λοιπόν και αυτό έχει ιδιαιτερότητα. Έχει ιδιαιτερότητα, και το μέγεθος και το σχήμα. Και το σχήμα, έτσι. Πολλές φορές το σχήμα και μόνο καθιστά τη δημιουργία του πλάνου πάρα πολύ δύσκολη mm-hmm. και πολύ απαιτητική όσον αφορά την εμπειρία των ακτινοφυσικών και της υπόλοιπης ομάδας. Κύριε Βουλγαρή, τώρα θα ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά θα το ρωτήσω. Ψιάζομαι έτσι, κάμερα. Η ηλικία παίζει ρόλο σε σχέση με την κατάσταση του προστάτη του ασθενούς και αν πρέπει κάποιος να υποβληθεί ουσιαστικά στη βραχυθεραπεία. Πολύ καλή. Η ερώτηση είναι εξαιρετική. Η βραχυθεραπεία Φυστά. Έχει 2 ομάδες πληθυσμιακές. Mm-hmm. οι οποίες νομίζω ταιριάζουν γάντι σε σχέση με τις άλλες θεραπείες. Mm-hmm. Πρώτο, να πω πριν πω μάλλον αυτό, ναι. να απαντήσω στην ερώτηση ότι δυστυχώς ο καρκίνος του προστάτη, όπως είπα και πριν, mm-hmm. αν θυμάστε, είπα ότι ένας άντρας που έχει οικογενειακό ιστορικό πρέπει να ελέγχεται από τα 40 του ακόμα. Ναι, είπατε. Ο νεότερος ασθενής που έχω δει εγώ στη δικιά μου καριέρα ήταν στην Αγγλία, μόλις πρωτοξεκίνησα κιόλα στη βραχυθεραπεία, ναι. ο οποίος ήταν μόλις 38 ετών. Αυτό ευτυχώς δεν έχει τύχει σε μένα. Αυτό το είδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που ήμουνα. Mm-hmm. Στα δικά μου χέρια, ο νεότερος ασθενής που έχω κάνει βραχυθεραπεία, στην Ελλάδα εννοώ, στη Βόρεια Ελλάδα, όταν έκανε ήταν 45 χρονών. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε και είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά ο νεότερος ήταν 45. Πάλι νέος έτσι, άρα ακριβώς. δεν ξέρουμε πότε μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι. Έχω κάνει όμως και στην άλλη άκρη του φάσματος σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε προσδόκιμο επιβίωσης. Ναι. Αυτό μετράει στη σύγχρονη ιατρική. Σίγουρα. Είναι η λεγόμενη βιολογική Σίγουρα. Ηλικία. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό σε ένας 70άρης με 3 bypass, με σακχαρώδη διαβήτη, με 1000 άλλα προβλήματα και πολύ διαφορετικό σε ένας 80άρης, mm-hmm. ο οποίος είναι αθλητής, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν, mm-hmm. Δεν έχει παραπανήσια κιλά, δεν έχει άλλους σοβαρούς παράγοντες κινδύνου. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερος ασθενής που έχω κάνει ήταν γύρω στα 80, 78, 79 ετών, θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το φάσμα έχει... μεγαλώνει και ακριβώς, ηλικία, και έχει τα πλεονεκτήματα εδώ και... Ερχόμαστε, ίσως σας προλαβαίνω σε επόμενες ερωτήσεις, αλλά θα το πούμε έτσι σαν ένα μικρό teaser, να το πούμε και στα ελληνικά. είναι ότι στις μικρές ηλικιακές ομάδες που προανέφερα, ναι. υπάρχει 2 μεγάλα πλεονεκτήματα της βραχυθεραπείας, ένα ή των άλλων μεθόδων. Πρώτον, ότι επειδή προφανώς είναι επαγγελματικά δραστήριοι άνθρωποι, 45, 50, 55 χρονών, μπορεί κυριολεκτικά, αν κάποιος δεν κάνει χειρονακτική εργασία, δηλαδή αν κάνει δουλειά γραφείου, μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του, να κάνουμε τη βραχυθεραπεία την Πέμπτη και τη Δευτέρα να επιστρέψει στο γραφείο. Αλήθεια ναι. τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Σε σχέση με το χειρουργείο. Ναι. Άρα λοιπόν, μία μέρα επίσκεψη ιατρικό διαβαλκανικό για τα υπερηχογραφήματα. Τώρα, προεγχειρητικός έλεγχος
γίνεται ξανά, δηλαδή. Εκτός... Γίνεται ξανά, ναι. Άρα θέλουμε άλλη μία μέρα πιο μπροστά, πριν την εγχείρηση. Πριν φτάσει η επόμενη το χειρουργείο, ναι. Κάνουμε πρώτα την επίσκεψη που είπα πριν, που είπαμε αξιολόγηση της ημέρας. Ωραία. Στη συνέχεια δημιουργείται το πλάνο της θεραπείας, διορθώνεται από μένα και τον ακτινοθεραπευτή. Γίνεται η παραγγελία των κόκκων, οι οποίοι κατασκευάζονται, όπως είπα, στην Αμερική. Πόσο χρόνο θέλει ασθενή. Να έρθουν οι κόκκοι? Θέλει 2 με 3 εβδομάδες. Έχει το χρόνο του και ναι. αυτό, έτσι. Λόγω του ότι... Γι' αυτό να προλάβουμε πρέπει. Ακριβώς. Έχουμε, όπως είπα πριν, το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό να ναι. μείνει αυτό. Mm-hmm. Ο καρκίνος του προστάτη κατά κανόνα αναπτύσσεται πάρα πολύ αργά. Ναι. Έχουμε το, ακριβώς. Έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα λοιπόν, όπως είπα και πριν, να το σκοτώνουμε και αργά. Ναι. Να κάνουμε το πλάνο, να το ελέγχουμε, να το ξανακάνουμε, να παραγγέλνουμε τους κόκκους, να έρχονται 3 εβδομάδες και 4 εβδομάδες και 2 μήνες μετά ναι. να γίνει η εμφύτευση. Μπορεί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Ο μέσος όρος είναι 2 με 4 εβδομάδες μετά. Ο ασθενής επανέρχεται στο διαβαλκανικό, κάνει εισαγωγή, κάνει προεγχειρητικό έλεγχο. Μπαίνει το πρωί, κάνουμε το χειρουργείο. Όπως είπα, είναι μικρότερο, η διάρκεια είναι περίπου 1 ώρα και λιγότερο μερικές φορές. Ναι. Και παραμένει ένα βράδυ. Μένει ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί κάνει αυτή την ειδική αξονική που είπαμε. Ναι, για να δείτε τα σημεία. Για να δούμε ότι μπήκαν οι κόκκοι σωστά όπως θα τους θέλαμε. Για να μετρήσουμε τη δόση, να είμαστε σίγουροι ότι κάναμε καλή δουλειά. Για να ξέρουμε, να το ξέρουμε αυτό για το μέλλον του ασθενούς για 5, 10, 20 χρόνια. Υπάρχει μετά. Περίπτωση να μην μπήκαν σωστά οι κόκκοι και να ξαναγίνει επέμβαση? Θεωρητικά ναι. Η ερώτηση πάλι είναι πολύ καλή. Δόξα τω Θεώ, να μην φανώ τόσο προεκτικός και χτυπήσω ξύλο εδώ. Ναι, χτύπα ξύλο. Εντάξει, μένα... εγώ όμως πρώτη κάνω την ερώτηση. Κάνω βραχυθεραπεία στη Βόρεια Ελλάδα 15 χρόνια, από το 2009. Δεν έγινε αναθεώρηση. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Πολύ ωραία. Στο κέντρο που εκπαιδεύτηκα στη Μεγάλη Βρετανία, που εκεί έχουν ένα τεράστιο όγκο όμως ασθενών που έχουν κάνει βραχυθεραπεία. Σίγουρα, καμία σχέση με εμάς εδώ. Μου έχει τύχει σε περίπου 400 με 500 ασθενείς το χρόνο που κάνουν εκεί. Μου έχει τύχει να δω να έρθει ο ασθενής μια εβδομάδα μετά για να βάλουμε μερικούς ακόμα κόκκους σε ένα σημείο που όντως βρέθηκε ότι ήταν λίγο, όπως λέμε, ψυχρό, δηλαδή δεν πήρε αρκετή δόση. Mm-hmm. Μου έχει τύχει 3 φορές μόνο. Εντάξει, η πιθανότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά η ερώτηση είναι πολύ καλή. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα είχαμε δει ακόμα μια εικόνα την οποία. Την έχουμε, είναι η τελευταία μας εικόνα και μετά θα ξαναδείξουμε σίγουρα το βιντεάκι ακόμα μια φορά. Αυτή εδώ τι δείχνει? Ουσιαστικά αυτή είναι ένα γράφημα το οποίο επέλεξα γιατί είναι το αγαπημένο μου χρώμα, το λαχανί. Και δείχνει και πάρα πολύ όμορφα, έτσι, έντονα. Ναι, δείχνει, ναι. Εδώ δείχνει τι γίνεται, τι έχει γίνει μετά την επέμβαση. Δηλαδή, ναι. πάλι με κόκκινο βλέπουμε το προστάτη, την ουρίθρα τη βλέπουμε πλέον. Βλέπουμε ένα μέρος της λίγο να είναι το γνωστό λαχανί που είχε και στις προηγούμενες εικόνες. Ακριβώς. Και ένα άλλο μέρος να δέχεται λίγη δόση. Η ουρίθρα, δηλαδή ναι. οι άλλες αποχρώσεις που mm-hmm. βλέπετε, σαν φάσμα εκεί με διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου, mm-hmm. είναι η ουρίθρα αναπόφευκτα θα δεχθεί δόση. Mm-hmm. Γιατί αν δεν δώσουμε. Αν δεν ακτινοβολήσουμε την ουρίθρα καθόλου, σημαίνει ότι έχουμε αφήσει και το μισό προστάτη, όπως είναι γύρω-γύρω από αυτήν, χωρίς να τον θεραπεύσουμε. Έχουν βρεθεί όμως με μελέτες δεκαετιών mm-hmm. τα όρια, τα αυστηρά όρια που μπορεί να ακτινοβοληθεί η ουρίθρα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν μετρούνται σε αληθινό χρόνο μέσα στο χειρουργείο, mm-hmm. από τον υπολογιστή που έχουμε δίπλα, όπως είπα, στον υπέρηχο. Μετρούνται και μας λέει ο υπολογιστής πώς θα πηγαίνουμε. Να προσέξουμε, να το κάνουμε λίγο πιο ψυχρό, λίγο πιο θερμό. Οι αλλαγές δηλαδή γίνονται τη στιγμή εκείνη σε αληθινό χρόνο στο χειρουργείο. Γι' αυτό και η τεχνική λέγεται real time brachytherapy. Μάλιστα. Είναι, ας πούμε, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά και παγκοσμίως. Αυτό κάνουμε και στο διαβαλκανικό. Δεν υστερούμε σε τίποτα, όπως σε πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον στην ιατρική επιστήμη που λίγο πολύ τη γνωρίζω. Το μοναδικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, να το πούμε ναι, και αυτό. Είναι στο το μοναδικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Τμήμα βραχυθεραπείας. Ναι. Τώρα, επειδή αν σας αφήσω, μπορεί να μιλάμε μέχρι αύριο. Ναι, όντως. Βλέπω ότι έχετε έτσι μια ναι. αφιέρωση πάνω σε αυτό. Είστε αφιερωμένο στο θέμα. Ναι. Πραγματικά. Θέλω ναι. να σας διακόπτω λίγο σιγά-σιγά και να κλείνουμε σιγά-σιγά. Τώρα το θέμα το ένα είναι τι παρενέργειες υπάρχουν, αν υπάρχουν παρενέργειες. Υπάρχουν παρενέργειες. Νομίζω πολύ σημαντικό. Παρενέργειες, ναι. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα έπρεπε να αφήσετε να μιλάω όλο το βράδυ, αν δεν μιλήσω γι' αυτό βασικά. Ναι, είναι σοβαρό και αυτό, ναι. Να πούμε πρώτα τις μεγάλες διαφορές που έχει, τα mm-hmm. μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις άλλες δύο ριζικές θεραπείες που είπαμε είναι το χειρουργείο, η προστατεκτομή, η ρομποτική, mm-hmm. η λαπαροσκοπική, η ανοιχτή και η εξωτερική ακτινοβολία. Mm-hmm. Σε σχέση λοιπόν με αυτές τις δύο, η βραχυθεραπεία έχει 2 μεγάλα πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν κάνει ποτέ ακράτεια ούρων. Αυτό. Η ακράτεια ούρων είναι μια καταστροφική επιπλοκή. Είναι όλοι κάτι... παραπονιούνται γι' αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ένας άντρας την έχει, είναι άτυχος και του προκύψει μετά από το χειρουργείο, είναι κάτι που θα το κουβαλάει για το υπόλοιπο της ζωής του. Δυστυχώς. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει Δυστυχώς. Μέρα στη ζωή μας χωρίς να ουρήσουμε. Άρα, ναι. ακράτεια ούρων θα υπάρχει συνέχεια. Mm-hmm. Το ποσοστό ασθενών που εμφανίζουν ακράτεια ούρων μετά από προστατεκτομή mm-hmm. δεν είναι πολύ υψηλό, ευτυχώς. Mm-hmm. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι τεχνικές.
εξακολουθεί όμως να υπάρχει. Mm-hmm. Είναι 5 με 10% με βάση διεθνείς μελέτες. Μάλιστα. Το αντίστοιχο ποσοστό στη βραχυθεραπεία είναι κάτω από 1%. Η διαφορά είναι τεράστια. Εξαιρετικά και νομίζω πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Ένα μεγάλο ακόμα πλεονέκτημα της βραχυθεραπείας που αφορά πολύ και τους νέους άντρες που έλεγα πριν, δεκαετία του 50. Με βολεύει να τους αποκαλώ νέους ακόμα αυτούς τους άντρες. Ναι, εντάξει. Βέβαια, αυτό έλειπε. Είναι η αισθητική λειτουργία. Ναι. Η πιθανότητα ένας άντρας που έχει καλές στήσεις πριν από την θεραπεία να διατηρήσει τις στήσεις του με τη βραχυθεραπεία είναι 70 με 80%. Το αντίστοιχο ποσοστό μετά από προστατεκτομή, αντικειμενικά μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνή, είναι 25 με 30% μόνο. Μάλιστα. Παρενέργειες της βραχυθεραπείας. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά και σε αυτό. Μεγάλη διαφορά και η αισθητική της λειτουργία, τέλος πάντων, όταν υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ ανδρικό πληθυσμό. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι και νέοι άνθρωποι. Έτσι, ακριβώς. Είναι πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα, τι άλλο θέλουμε να πούμε. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες με τη βραχυθεραπεία και γι' αυτό και πρέπει να γίνει. Είναι πολύ αυστηρό και αυτό έχω διδαχτεί στην Αγγλία και το κάνω εδώ. Να γίνει σωστή επιλογή των ασθενών. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς που έχουν καρκίνο του προστάτη είναι κατάλληλοι για βραχυθεραπεία. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Βουλγαρή. Ένας άνδρας που έχει πολύ μεγάλο προστάτη ή η ούρησή του είναι πολύ κακή, ουρεί σταγόνα-σταγόνα, όπως λέμε εμείς ουρολόγοι, πρέπει να καβαλήσει την τουαλέτα για να καταφέρει να ουρήσει. Ναι. Αυτός ο άνδρας δεν είναι καλή ιδέα να κάνει βραχυθεραπεία. Η βραχυθεραπεία, βάζοντας τους κόκκους αυτούς και σκοτώνοντας τον καρκίνο, τους πρώτους 2 με 3 μήνες. Και όχι παραπάνω, θα κάνει ένα είδημα, θα πριστεί λίγο προστάτης από την ακτινοβολία. Άρα, ένας άντρας που δεν κατουράει καθόλου καλά θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Ένας άντρας που κατουράει καλά ή ουρεί μέτρια θα έχει μια μικρή επιδείνωση παροδική της ούρησης, η οποία αντιμετωπίζεται πολύ καλά με φάρμακα. Επομένως, οι κύριες παρενέργειες της βραχυθεραπείας είναι ότι επιδεινώνει λίγο την ούρηση παροδικά. Αυτό. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω και το άλλο, γιατί είπατε ότι το υλικό μέσα στους κόκκους τιτανίου, αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, είναι το ραδιενεργό ιόδιο. Λοιπόν, πολλοί φοβούνται γι' αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει πρόβλημα από την ακτινοβολία? Απολύτως κανένα. Όντως πολλοί φοβούνται και το συζητάνε. Ναι, ακριβώς. Και από αυτό, ναι. Δηλαδή, ο κάθε κόκκος πολύ σωστά, με εντυπωσιάζεται πώς θυμάστε τα τεχνικά, το τιτάνιο και το ιόδιο. Πραγματικά. Ναι. Τα εμπεδώνω, τα εξηγείτε και καλά. Ναι, γι' αυτό τα μάθω. Ο κάθε κόκκος ακτινοβολεί βιολογικώς ενεργά, δηλαδή ουσιαστικά έχει δράσει μόλις 3 χιλιοστά γύρω από τον εαυτό του. Γι' αυτό και σε ένα προστάτη, όπως είπαμε, περίπου μεγέθου κάστανου, βάζουμε, είπα πριν, 60 κόκκους. Αν ήταν ακτινοβολούσε παντού, θα βάζαμε έναν στη μέση και θα ακτινοβολούσε παντού. Σωστό. Μπαίνουμε λοιπόν στον κόκκο τη όλη ταλαιπωρία για να βάλουμε τόσους κόκκους, ακριβώς για να μην είναι επικίνδυνοι. Να ακτινοβολούν πολύ κοντά γύρω από τον εαυτό τους. Αυτό. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο από την ακτινοβολία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνο από την ακτινοβολία. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς παρακολουθούμε ουσιαστικά τον ασθενή μας μετά από τη βραχυθεραπεία? Το παρακολουθείτε? Εξαιρετική ερώτηση. Η παρακολούθηση μετά από βραχυθεραπεία είναι ακριβώς η ίδια όπως και μετά από προστατεκτομή ή εξωτερική ακτινοβολία. Δηλαδή, έλεγχο του PSA και ένα υπερηχογράφημα κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο, κάθε 6 μήνες για τα επόμενα 4 χρόνια και μετά τα 5 χρόνια μία φορά το χρόνο, όπως όλοι οι άντρες. Επιστρέφουν στην κανονικότητα, όπως λέμε. Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση. Τι προσφέρετε, όχι μάλλον τι, ας πούμε καλύτερα, πού προσφέρετε στην Ελλάδα βραχυθεραπεία? Η βραχυθεραπεία προσφέρεται στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια σε ένα πολύ καλής ποιότητας κέντρο. Προσφέρεται και με κάποιες διακοπές λόγω των δυσκολιών των δημοσίων νοσοκομείων και στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο στον Άγιο Σάβα. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο στο οποίο είμαι διευθυντής. Στο Ιατρικό Διευθυντικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στη Λευκοσία στην Κύπρο. Και τώρα, τι χρειάζεται να κάνει, και αυτό με αυτό να κλείσουμε, κύριε Βούλγαρη, ένας άντρας προκειμένου να μάθει περισσότερα για τη βραχυθεραπεία? Νομίζω ότι αφενός μια πρώτη επαφή θα ήταν, νομίζω, όπως πάντα το διαδίκτυο. Υπάρχει αυτόν υλικό και δικό μου, αλλά και παγκοσμίω. Εγώ πάντα ενθαρρύνω να δουν όσοι μιλάνε και διαβάζουν αγγλικά και στο διεθνή τύπο και στα διεθνή περιοδικά. Και στη συνέχεια να ρωτήσει κάποιον ο οποίος είναι εξειδικευμένος, ξέρει από βραχυθεραπεία,
να ρωτήσει τον ουρολόγο του, γιατί όλοι οι ουρολόγοι ξέρουν για την βραχυθεραπεία. Και έχει κάνει αρκετές επεμβάσεις ουσιαστικά, ναι, όπως και εσείς. Και συνέχεια θα χαρώ πολύ πραγματικά όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε. Έχω πει και σε φοιτητές ιατρικής και σε ειδικευόμενους ουρολογίας. Mm-hmm. Πολύ ευχαρίστως όποιος ενδιαφέρεται. Όπως θα έχετε καταλάβει, είμαι πολύ ένθερμος υποστηρικτής. Ναι, ναι, και είμαι φαν, φαν και το απολαμβάνω πραγματικά, πραγματικά την εκπαίδευση. Ναι, πραγματικά ήταν εξαιρετική εκπομπή και εγώ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψουμε. Να είστε καλά. Πρέπει να διακόψουμε γιατί πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε έτσι το θέμα της βραχυθεραπείας. Είπαμε τα βασικά στοιχεία. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Ευεργίνα Τηλεόραση προκειμένου να συζητήσουμε και στην εκπομπή Πάνω Πολύ Υγεία σας για το θέμα της βραχυθεραπείας. Θεραπεία σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη συγκεκριμένα. Εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε μαζί κάθε Σάββατο Κυριακή στις 3 και Δευτέρα και Τετάρτη 12 το μεσημέρι. Πάντα τα μεσημέρια θα μας βλέπετε, λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά. Σας χαιρετούμε πάνω από όλα. Υγεία σας. Γεια σας. Να φροντίζετε τον εαυτό σας.